Χαίρετε κύριες και κύριοι, στον αέρα η Δημόσια Ραδιοφωνία της Αρμενίας. Τις τελευταίες ειδήσεις παρουσιάζει η Λιάνα Μανουκιάν. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, η ειρήνη είναι δυνατή εάν η Αρμενία δηλώσει σαφώς σε όλες τις διεθνείς σχέσεις της ότι η δημοκρατία της Αρμενίας αναγνωρίζεται στο έδαφος 29.800 τετραγωνικών χιλιόμετρων ή ακριβέστερα στο έδαφος της Αρμενικής Σοβιετικής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε αυτό στην Εθνοσυνέλευση κατά την παρουσίαση της έκθεσης σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος για το 2026 της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Η ειρήνη είναι εφικτή εάν δηλώσουμε με σαφήνεια σε όλες τις διεθνείς μας σχέσεις, όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το μέλλον, ότι θα αναγνωρίσουμε την Αρμενία με έκταση 29.800 τετραγωνικών χιλιόμετρων ή ακριβέστερα την επικράτεια της Σοβιετικής Αρμενίας όταν αποκτήσαμε την ανεξαρτησία μας το 1999. Και όχι μόνο δεν έχουμε εδαφικές διεκδικήσεις από άλλες χώρες, αλλά και δεν θα έχουμε ποτέ, δήλωσε ο Πασινιάν. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, αν δεν διορθώσουμε αυτή την ιδέα, αν δεν την κάνουμε κοινωνική ψυχολογία της κοινωνίας, κανείς δεν θα επιτρέψει στην Αρμενία να αναπτυχθεί, διότι κανείς δεν θα αποδεχτεί την ιδέα ότι η Αρμενία πρέπει να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση, όχι μόνο η αποτροπή της ανάπτυξής μας θα είναι πρόβλημα της ατζέντας των άλλων, αλλά τουλάχιστον η αποτροπή της ύπαρξης του κράτους μας θα είναι πρόβλημα της ατζέντας των άλλων και κανείς δεν θα μας βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση, δήλωσε ο Πασινιάν. Τόνισε ότι ο στρατηγικός στόχος της αναπτυξιακής ατζέντας της κυβέρνησης της Αρμενίας θα πρέπει να είναι η αρμονική και η ειρηνική συνύπαρξη με το περιφερειακό περιβάλλον με στόχο την ασφάλεια και την ευημερία της χώρας. Ο Πασινιάν δήλωσε ότι είναι δυνατόν αν και άλλοι υιοθετήσουν την ίδια στρατηγική, αλλά η Αρμενία πρέπει να το κάνει πρώτη. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτό δεν σημαίνει να ξεχάσουμε την ιστορία της Αρμενίας. Σημαίνει να αλλάξουμε την οπτική γωνία αντίληψης της ιστορίας, την κοινωνική και την ψυχολογική αντίληψη. Στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου της αρμενικής κυβέρνησης παρουσιάζεται η επίθεση του Αζερβαϊτζάν κατά του κυρίαρχου εδάφους της Αρμενίας, καθώς και την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στην επίθεση αυτή. Αναφέρεται ότι στις 13 Σεπτεμβρίου του 2022 οι ένοπλες δυνάμεις του Αζερβαϊτζάν εξαπέλυσαν επίθεση μεγάλης κλίμακας κατά του κυρίαρχου εδάφους της Δημοκρατίας της Αρμενίας, χρησιμοποιώντας όπλα μεγάλου διαμετρήματος, πυροβολικό, πυραυλικά συστήματα και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης από την αρμενική πλευρά έχασαν τη ζωή τους 225 άτομα, εκ των οποίων 3 άμαχοι, 293 στρατιωτικοί και 7 άμαχοι τραυματίστηκαν, 20 στρατιώτες εχμαλωτίστηκαν. Σημειώνεται ότι σε σχέση με την επίθεση του Αζερβαϊτζάν κατά του κυρίαρχου εδάφους της Αρμενίας στις 13 Σεπτεμβρίου, η Αρμενία απευθύνθηκε επίσημα στη Ρωσία με αίτημα να τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις της Συνθήκης Φιλίας, Συνεργασίας και Αμοιβαίας Βοήθειας, καθώς και του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας σε σχέση με την επίθεση της 13ης Σεπτεμβρίου του 2022. Πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συλλογικής Ασφάλειας της ΣΥΕΣΤΟ μέσω τηλεδιάσκεψης, με απόφαση της οποίας στις 15 Σεπτεμβρίου το 9ο Αρχηγείο της ΣΥΕΣΤΟ έφτασε στην Αρμενία για να πραγματοποιήσει αποστολή παρακολούθησης. Στις 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Ερεβάν συνεδρίαση του Συμβουλίου Συλλογικής Ασφάλειας της ΣΥΕΣΤΟ, κατά τη διάρκεια της οποίας η αρμενική πλευρά τόνισε την έλλειψη επαρκούς απάντησης από την ΣΥΕΣΤΟ σχετικά με την επίθεση του Αζερβαϊτζάν κατά του κυρίαρχου εδάφους της Αρμενίας. Η αρμενική πλευρά κατέγραψε ότι τα σχέδια που υποβλήθηκαν προς υπογραφή κατά τη διάρκεια της Συνόδου δεν περιέχουν σαφή πολιτική αξιολόγηση της επίθεσης κατά της Αρμενίας και του σχεδίου δράσης για την εξάλληψη των συνόδων
συνεπειών της επίθεσης και την αποκατάσταση της εδαφικής ακυρεότητας της Αρμενίας. Επιπλέον, λόγω της αβεβαιότητας των θέσεων που εξέφρασαν ορισμένα κράτη-μέλη της ΣΥΕΣΤΟ, κατέστη αναγκαίο να διευκρινιστεί ο τομέας ευθύνης της ΣΥΕΣΤΟ. Χωρίς την αποσαφήνιση των προαναφερθέντων ζητημάτων, η υπογραφή των προαναφερθέντων εγγράφων δεν κρίθηκε σκόπιμη από τη Δημοκρατία της Αρμενίας και ως εκ τούτου οι αποφάσεις δεν εγκρίθηκαν. Σημειώνεται στην έκθεση ότι σε σχέση με την στρατιωτική επίθεση του Αζερβαϊτζάν κατά του κυρίαρχου εδάφους της Αρμενίας πραγματοποιήθηκε στη 15 Σεπτεμβρίου έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπό την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δήλωσαν ότι η χρήση βίας είναι απαράδεκτη και τόνισαν τη σημασία της στήρησης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στο Ερεβάν υπογράφηκε μνημόνιο μεταξύ της Αρμενικής Υπηρεσίας Αεροδιαστήματος και του Αυστριακού Διαστημικού Φόρουμ για τη Διεξαγωγή Αναλογικής Έρευνας στον Άρη. Το μνημόνιο υπογράφηκε από τον επικεφαλής της Αρμενικής Αεροδιαστημικής Υπηρεσίας Μεχέρ Μεγραμπιάν και τον διευθυντή του Αυστριακού Διαστημικού Φόρουμ Γκέροντ Γκρόμερ. Ελπίζω ότι η Αρμενία θα συμμετάσχει ενεργά στο έργο σε ό,τι αφορά την προσέλκυση καινοτόμων εξελίξεων. Η προθυμία συμμετοχής σε αυτές τις μελέτες έχει ήδη εκφραστεί από εκπροσώπους 20 χωρών, δήλωσε ο Γκρόμερ. Σημείωσε ότι σύμφωνα με προκαταρτικές εκτιμήσεις, η πρώτη πραγματική αποστολή στον Άρη θα σταλεί σε 20-30 χρόνια. Τα μέλη της πρώτης αποστολής έχουν ήδη γεννηθεί στη Νέα Υόρκη, στο Πεκίνο ή ίσως στο Ερεβάν, αλλά δεν το γνωρίζουν ακόμη, δήλωσε ο Αυστριακός επιστήμονας. Ο Γκόμερ δήλωσε επίσης ότι μετά την αποστολή θα πραγματοποιηθεί σειρά διαλέξεων σε διάφορες πόλεις της Αρμενίας για την παρουσίαση των λεπτομεριών της. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Υπηρεσίας, πρόκειται για ένα μεγάλο και σημαντικό βήμα για την Αρμενία. Είμαστε όλοι εδώ για το όνειρο να κατακτήσουμε το διάστημα, να το κάνουμε το νέο μας σπίτι. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, είπε ο Μεγραμπιάν. Η Αρμενία δεν πληρώσει πρόστιμα ή κυρώσεις σε σχέση με το περιστατικό του καψίματος της σημαίας του Αζερβαϊτζάν κατά την τελετή έναρξης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών. Απλώς θα είναι πιο δύσκολο να φιλοξενήσουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το επόμενο έτος. Η χειρότερη συνέπεια που μπορεί να συμβεί είναι να μην δοθεί σε εμάς το δικαίωμα να φιλοξενήσουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών το 2024, είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Επιστημών, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Αρμενίας Καρέν Γκυλογιάν. Το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού του Αζερβαϊτζάν και η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή κάλεσαν τους Αζέρους αθλητές στην πατρίδα τους μετά το περιστατικό του καψίματος της σημαίας του Αζερβαϊτζάν. Το Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Αρμενίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση της ομάδας του Αζερβαϊτζάν να αποχωρήσει από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών το 2023. Ως διοργανωτής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών, ανησυχούμε για το περιστατικό με την κρατική σημαία της Δημοκρατίας του Αζερβαϊτζάν κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του πρωταθλήματος στις 14 Απριλίου. Το περιστατικό, το οποίο επιλύθηκε αμέσως κατά τη διάρκεια της τελετής και σε καμία περίπτωση δεν παρενέβη στη φυσική πορεία των γεγονότων, δεν αντικατοπτρίζει τη θέση των αρχών της Δημοκρατίας της Αρμενίας και πρέπει να καταδικαστεί από την άποψη των αθλητικών αξιών και των παγκόσμιων αρχών του δίκαιου παιχνιδιού. Ταυτόχρονα εκφράσουμε τη λύπη μας για την απόφαση της ομάδας του Αζερβαϊτζάν να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα και προσθέτουμε ότι δεν υπήρξαν προβλήματα ασφαλείας, καθώς η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αρμενίας εξασφάλισε αρχικά και συνεχίζει να διασφαλίζει όλα τα πρότυπα ασφαλείας για τις αντιπροσωπείες που συμμετέχουν
στο πρωτάθλημα. Η κυβέρνηση της Αρμενίας δεσμεύεται να τηρήσει τις προηγούμενες δεσμεύσεις της για την παροχή πρόσθετων μέτρων ασφαλείας για τους αθλητές του Αζερβαϊτζάν. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι αθλητές του Αζερβαϊτζάν ήταν ασφαλείς στην Αρμενία για σχεδόν 2 ημέρες και μετά την απόφαση τους να αποχωρήσουν από το πρωτάθλημα, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αρμενίας εξασφάλισαν την ασφαλή αναχώρησή τους από την Αρμενία. Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, το 2008 κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας διαφώνησε με την ένταξη της Ουκρανίας και της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ και έπεισε άλλους συμμάχους να το ακολουθήσουν. Αυτό είπε ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας Ολεξέι Ρέζνικοφ στην ισπανική εφημερίδα L'Horizon. «Η Δύση ζει εδώ και καιρό με το δόγμα να μην προκαλεί τη Ρωσία», δήλωσε ο Ρέζνικοφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2008 στο Βουκουρέστι, κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ, η αποδοχή της Ουκρανίας και της Γεωργίας στη Στρατιωτική Συμμαχία ήταν ρεαλιστική. Οι Αμερικανοί ήταν υπέρ, όπως και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ μίλησε κατά και έπεισε τους υπόλοιπους, είπε ο Ρέζνικοφ. Η κυβέρνηση της Αρμενίας ενέκρινε την έννοια των 5 τομέων προτεραιότητας για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Το News AM ενημερώθηκε από την υπηρεσία τύπου του Αρμενικού Υπουργείου Οικονομίας. Στόχος της έννοιας είναι ο καθορισμός των κατευθύνσεων προτεραιότητας της ανάπτυξης της βιομηχανίας για τα επόμενα 5 χρόνια και η σκιαγράφηση των στρατηγικών κατευθύνσεων. Οι κατευθύνσεις προτεραιότητας που προβλέπονται από την έννοια είναι οι εξής: βιομηχανία τροφίμων, κοσμημάτων, βαριά βιομηχανία, παραγωγή εξοπλισμού και φαρμακοβιομηχανία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης του Αζερβαϊτζάν, την προηγούμενη ημέρα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Αμερικανό Συμπρόεδρο της Ομάδας του Μίστου ΟΑΣΕ, Λου Μπόνο, στο Μπακού, ο Υπουργός Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν, Τζέιχουν Μπαϊράμοφ, κάλεσε για άμεση απελευθέρωση των Αζέρων στρατιωτών που συνελήφθησαν από την Αρμενία. Πρώτον, η Αρμενία δεν πήρε κανέναν εχμάλωτο. Οι Αζέροι αντάρτες διείδησαν βαθιά στο έδαφος της Αρμενίας. Χρειάστηκαν αρκετές ημέρες για να βρουν και να συλλάβουν έναν από αυτούς. Υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες ότι διέπραξε τη δολοφονία ενός πολίτη κατοίκου της Αρμενίας και στη συνέχεια σε live μετάδοση μίλησε για τις δολοφονίες των Αρμενίων. Δεύτερον, ο επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν θα πρέπει να υπενθυμίσει ότι το Μπακού, σε αντίθεση με την Αρμενία, κρατά ομήρως όχι μόνο Αρμένιους στρατιώτες αλλά και πολίτες που όχι μόνο θα έπρεπε να έχουν επιστραφεί αλλά δεν είχαν και το δικαίωμα να κρατούνται. Να αναφέρουμε ότι στο Αζερβαϊτζάν εξακολουθούν να κρατούνται περίπου 113 Αρμένοι όμηροι, εκ των οποίων το Αζερβαϊτζάν παραδέχει τη σύλληψη μόνο των 33. Μιλώντας για την αναμενόμενη εμφάνιση της στη σκηνή της Eurovision, η Brunette είπε «Δεν θέλω να αποκαλύψω πολλά. Θα πω μόνο ότι θα είναι πολύ συναισθηματική και θα υπάρχει και μια μικρή έκπληξη». Η τραγουδίστρια της Eurovision σημειώσε ότι αν κερδίσει θα είναι ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. Σύμφωνα με την Brunette, η Eurovision είναι σαν μια οικογένεια. Εμείς οι Αρμένοι δίνουμε μεγάλη σημασία στην οικογένειά μας και η Eurovision είναι σαν μια οικογένεια. Αισθάνομαι σαν να είμαι στο σπίτι μου εδώ. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο κόσμος αγαπάει αυτόν τον διαγωνισμό. Αυτά για σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεπτείτε το LR Radio AM. Καλή συνέχεια.